Επιμνημόσυνη δέηση. Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο επιτελάρχης της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού.
τμήμα συνοριακής φύλαξιάς μου. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ιάσμου. Των εφεδροπολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών Ροδόπης. Της Εθνικής Το Λύκειο Ιάσμου. Το Γυμνάσιο Ιάσμου. Το Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου. Το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου. Το Νηπιαγωγείο Ιάσμου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου. Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Ιάσμου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Ιάσμου. Τήρηση ενός λεπτού ψυγής.
Κύριοι φίλες και φίλοι της πατρίδας, του ομίλου πατρίδας, που θα είμαστε εκεί που θα κάνουμε το γεγονότα. Άλλο ένα σημείο, πραγματικά παλόταν η ψυχή του κόσμου σήμερα, ήταν και η παρέλαση που σύσπανε σημαντίου στον Ιερμό. Έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Ιερμού. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσετε. Ευχαριστούμε που δέχεστε να μιλήσετε στον ομίλο πατρίδας. Είναι τιμή μας, άπειρες φορές δεν μας αρνηθήκατε. Δυο λόγια λοιπόν, και αυτό το πάθος που είδαμε του κόσμου είναι γιατί θέλει πάντα την ευκαιρία του, είναι γιατί θέλει να αναπνέει αυτό τον καθαρό αέρα της ευκαιρίας. Είδαμε μικρά παιδιά που πραγματικά τον νηπιαγωγείο που καταθέσαμε με πάθος στεφάνι και υποκλήθηκαν. Σας είδαμε
εκείνη τη στιγμή του Εθνικού Ύμνου στην απόλυτη καθοσία και πραγματικά αγαλίασαν οι ψυχές όλων. Αφού σας ευχαριστήσουμε τον Άγιο Πατρίδα, έχετε λόγο και βήμα. Λοιπόν, εγώ καταρχά σα καλωσορίζω, όντω όπω είπα. Κατερίνα, φέρει λίγο να πιάσει. Να γιορτάσετε τι 25η μα όπω κάθε φορά. Τώρα βέβαια η γιορτή γίνεται πιο ωραία με τη συμμετοχή του λαού. Είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Τεράστια επιτρέπεια να πω εγώ που έχω γράψει με την κάμερα. Ευχαριστώ για μα. Γιατί ο κόσμος συμμετέχει πλέον στα κοινά, δείχνει τα αισθήματά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να, λίγο να ενθαρρύνουμε τον κόσμο, να μάθει τα παιδιά μας να σέβονται τις αξίες, τους θεσμούς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό είναι ο στόχος. Άρα γνώση της ιστορίας σημαίνει και αύριο. Νομίζω το έχουμε πετύχει αυτό. Και εμείς πιστεύω ότι πετύχουμε να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και τους όλους. Με υγεία. Κυρίες και κύριοι, σας είπαμε, θα είμαστε εκεί που τεκταίνουν τα γεγονότα, θα είμαστε εκεί που γράφει την ιστορία, θα είμαστε εκεί που πάρει την καρδιά της πατρίδας. Και τι πιο δυνατή μέρα, τι πιο δυνατό γεγονός από την Εθνική Παρεγκαιρισία σήμερα, 25 Μαρτίου 2019. Άλλη μια παρέλαση των ήρων, πραγματικά με πάθος, με παλμό. Ίσως όμως όσο και αν πούμε εμείς είναι λίγα, γιατί οι άνθρωποι που γράψαν και συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία αυτού του τόπου είναι οι διατελέσαντες σε πόστα που πραγματικά αποφασίζουν για τον τόπο, όσο τους επιτρέπεται κάποιες φορές, οι άνθρωποι πραγματικά λένε «Δεν ζητώ τίποτα, έχω να δώσω». Ένα λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο πρώην δήμαρχος και με πολλές βλέψεις και πολύ πάθος του κόσμου για να τον ξαναδείξει σε δήμαρχο, αναφέρομαι φίλες και φίλοι στον κυρία Κοναμούτζα, πανεπιστημιακή δάσκαλε, δήμαρχε, άνθρωποι του Ιάσμου, ψυχή του Ιάσμου, όπως λένε οι υπόλοιποι. Θα το επαναλάβω, έχω το δικαίωμα αυτό. Δύο λόγια λοιπόν, κύριε Μούτζα, για τη σημερινή παρέλαση, για το πάθος που είδαμε και τα μικρά παιδάκια όλου. Είναι γιατί ο κόσμος λέει: θέλω πρώτα την ελευθεριά μου να αναπνέω τον ελεύθερο αέρα μου, θέλω να εκφράζομαι. Θέλω να έχω γνώμη, να μπορώ στις αποφάσεις να συμμετέχω. Θέλω να δείξω ότι αυτή την πατρίδα την έχω στην ψυχή μου, ανεξάρτητα αν κάποιοι με πικραίνουν κάποιες φορές. Σας ακούμε λοιπόν. Εγώ δεν πρέπει να πω τίποτα, κύριε Κοντά. Αυτό που βγάζετε, η ψυχή σας, θα λέει όλα. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Απλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τέτοιες μέρες πρέπει να ο κόσμος να συναποφασίζει με όλους εμάς, με αυτοί που έχουν το πάθος της ελευθεριάς, της δημοκρατίας, της αγάπης για τον τόπο. Ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί άρχοντες που θα επηρεάσουν αυτό το δεδομένο. Και έχοντας το δεδομένο ότι τώρα έχουμε μια απλή αναλογική και έχοντας το δεδομένο τότε ότι την πρώτη Κυριακή βγάζουμε συμβούλους και όχι δημάρχους, ας ο κόσμος αποφασίσει ποιοι από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα ανακοινωθούν όλων των συνδυασμών, τους οποίους τιμώ ιδιαίτερα όλους, ποιοι από αυτούς τους συνδυασμούς μπορούν να διοικήσουν και ας στείλουν την ψήφο τους την πρώτη Κυριακή σε ανθρώπους που πραγματικά αξίζει και μπορούν να ανεβάσουν ένα σκαλί παραπάνω στον τόπο μας. Η δεύτερη Κυριακή, αυτός που ο λαός θα δείξει και θα αναδείξει για δημάρχους, θα κάνουν τη μάχη τους. Την πρώτη Κυριακή όμως, στις 26 του Μάη, ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει δημοτικούς συμβούλους. Γιατί είναι αυτές οι σκέψεις. Γιατί πραγματικά σήμερα εμείς είμαστε στην άκρη. 700 χρόνια δεν είχαμε εμείς ελευθερία. Δηλαδή το 21 έγινε η Επανάσταση, η Θράκη υποδουλώθηκε το... Απελευθερώθηκε 14 Μαΐου του 20. Λοιπόν, ή οποιοδήποτε από τους οποίους τιμούμε και κάνουμε. Αλλά τώρα βλέπετε ότι οι λαοί αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ συνυπάρχουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι συνυπάρχουν. Ότι ζούμε, πρέπει να ζούμε, αδερφό. Και ο απλός λαός τα πέντε. Πρέπει. Δηλαδή δεν παρελάσαν. Παρελάσαν όλα τα παιδιά. Εμείς υπάρχουμε σε έναν χώρο στον οποίο να έχουμε δημοκρατία, να έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε ίσες ευκαιρίες για όλους, να έχουμε μεταξύ μας αγάπη και σεβασμό. Αν αυτά υπάρχουν
και τα υποστηρίξουν, τα υποσχεθούν οι ηγέτες, τα πράγματα θα είναι κάθε χρόνο καλύτερα. Δεν θα είναι κάθε χρόνο. Εμείς πολύ σαφώς, κύριε Μούτσα, μου περάσετε δύο μηνύματα. Εγώ όμως δεν αφήνω να παρατηρείτε και τα δύο και σχολεία. Το ένα είναι, είπατε, η ελευθερία του κόσμου και λοιπά και λοιπά. Αυτό εκφράστηκε και ποιος, πώς θα βγει ο Δήμαρχος του Συμβούλου. Αν λοιπόν κρίνω από τα πλάνα τα οποία θα προβάλλω, από αυτού που σαν καλιά κερδούσαν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε με ένα κάλαθο να βγάλω τον Δήμαρχο. Το δεύτερο είναι το πιο σοβαρό που είπατε. Τα παιδάκια που χειροκροτούν που περάσουν. Άρα έχουμε ένα φυτώριο, α το φωτίσουμε με τα σωστά υλικά να αναπτυχθεί σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε. Να ξέρετε το εξής, ότι η ζωή περπατάει. Οι απόψεις εναλλάσσονται. Πάντα πηγαίνουμε στο πιο θετικό. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Εγώ πρέπει να βγάλω ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να με εκπροσωπήσουν πρώτα στο χωριό μου, μετά στα χωριά μας, μετά στην περιφέρεια, μετά στην κεντρική σκηνή της Ελλάδας. Δεν μπορεί να πάρεις πράγματα για το δήμα σου αν δεν έχεις γνώση. Και εγώ γιατί κατεβαίνω δήμαρχος. Κατεβαίνω δήμαρχος για να δραχμοποιήσω αυτό που με έδωσε ο κόσμος. Να αποδώσω στον κόσμο αυτό που με έκανε. Δεν ήμουν τίποτα και ξαφνικά έφτασα 65 χρόνια, γνωρίζω τους πάντες. Είμαι 25 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι εργάτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είμαι πολιτικός. Παλεύω για τους δικούς μου ανθρώπους εδώ. Δεν θέλω να πάω πουθενά άλλο και θέλω να δραχμοποιήσω για το σύνολο των δημοτών μου ό,τι αυτή μου δώσει. Γι' αυτό και είναι η φιλοσοφία μου. Και μ' αρέσει αυτό που κάνω. Δεν το κάνω. Μπορώ εγώ τώρα, κύριε Μούτζα, συγκλίζοντάς με αυτόν τον τρόπο, να μην πω ενέσως πριν σε φως, μου περνάτε το μήνυμα. Δεν απορρίπτω το παλιό το οποίο έχτισε μαζί μου σαν δήμο του Τανίμωνα, αλλά ανανεώνω το στόλο μου. Ένα. Έτσι, είναι ανανεωμένο ήδη. 80% ο συνδυασμός μου είναι καινούργιος. Είναι νέοι άνθρωποι. 85% στατιστικά. Και το δεύτερο, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω κάποιες πληροφορίες έγκυρες, πολύ έγκυρες, ήταν ότι πραγματικά υπήρξε εδώ και μήνες ένας πόλεμος σε εισαγωγικά εναντίον σας, υπέρ σας, όπως θέλετε πες το, να σας κατεβάσουν περιφερειακό σύμβουλο. Και σας είπατε, εγώ είμαι στον Ίαρμο, ανήκω στον Ίαρμο, ο τόπος μάχης μου είναι ο Ίαρμος. Θα σε διακόψω, τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, χίλια λένε. Δεν θα κατέβει ο Μούτζας, παίρνω συμβούλου στον Μούτζα. Παίρνω συμβούλου στο Αμούτζα γιατί δεν θα κατέβει ο Αμούτζας. Τώρα παίζει ένα άλλο πείμα. Ο Αμούτζας θα πάει με τον Ισμέτ. Αύριο πιθανά να παίξει ένα άλλο πείμα. Τα ψέματα όμως έχουν κοντά ποδάρια. Εμείς έχουμε ένα καταπληκτικό συνδυασμό που στο χρόνο του δεν πρέπει να κουράζουμε τον κόσμο. Στο χρόνο του θα ανακοινωθεί, θα μαζευτεί ο κόσμος, θα τους δει και εκεί θα κρίνουν ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μαζί μας δικηγόρους, γιατρούς, επιστήμονες, επαγγελματίες, αγρότες. Έχουμε ένα συνδυασμό, ο οποίος αποτελείται προβλήματος από 100 άτομα, τα οποία ο κόσμος θα δει και θα εκλέξει στο δικό μας συνδυασμό τους πιο ικανούς. Άρα μου το έχετε λίγο πιο πλατιάζοντας και εμένα για να αναδείξετε λεπτομέρειες. Μου λέτε αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός έβαλε την υπογραφή την ελευθερωτική Ελλάδα και δεν την παίρνει πίσω. Ναι. Ήταν δήμαρχος και επιμένει για να γίνει πάλι δήμαρχος που τον θέλει ο λαός. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε. Και εγώ. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ.